Κύριε Πλέσσα, καλώς ήρθατε στο CNN Greece. Γίνεται πολλής λόγος τους τελευταίους μήνες σχετικά με την προμήθεια, πιθανή προμήθεια F-35 αεροσκαφών στην Τουρκία. Τι θα μπορούσατε να μας πείτε σχετικά με αυτό? Το F-35 είναι το μοναδικό προς εξαγωγή αεροσκάφος μαχητικό πολλαπλού ρόλου πέμπτης γενιάς. Ως εκ τούτου είναι λογικό να αποτελεί το κέντρο ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι οι δυνατότητές του και οι επιχειρησιακές του ικανότητες είναι μοναδικές. Η Τουρκία αποτελεί συνεταίρο της Lockheed Martin και της Αμερικανικής κυβέρνησης, όπως και άλλες 8 χώρες, στον σχεδιασμό, την παραγωγή και την υποστήριξη του αεροσκάφους. Με αυτήν της την ιδιότητα, η Αμερικάνικη κυβέρνηση της προμηθεύει F-35. Εμείς, σαν Lockheed Martin, κτίζουμε τα αεροπλάνα και τα δίδουμε στην Αμερικάνικη κυβέρνηση. Τα περαιτέρω αφορούν διακρατικές συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων κυβερνήσεων για τις οποίες εμείς δεν έχουμε λόγο ή δεν αποφασίζουμε. Η Lockheed Martin και εσείς προσωπικά έχετε υπάρξει υποστηρικτής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα της ΕΑΒ. Τι θα μπορούσατε να μας πείτε για αυτή τη σχέση? Η σχέση της Lockheed Martin με την Ελλάδα γενικότερα είναι μια σχέση 75 περίπου ετών. Είναι μια βαθιά και πολυδιάστατη σχέση. Αφορά και τις ένοπλες δυνάμεις και την αμυντική βιομηχανία. Όπως ξέρετε, ελληνικές κυβερνήσεις σε πάρα πολλές στιγμές επέλεξαν μαχητικά της Lockheed Martin, μεταγωγικά, αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας, για να θωρακίζουν τον ελληνικό χώρο και τα ελληνικά συμφέροντα. Η σχέση μας με την ελληνική αεροπορική βιομηχανία είναι μια σχέση η οποία πηγαίνει πίσω 40 και πλέον χρόνια. Είναι μια σχέση που βασίζεται σε συνεργασίες στρατηγικού χαρακτήρα. Στην ΕΑΒ σήμερα κατασκευάζεται περίπου το 70% της ατράκτου του C-130J, συναρμολογείται το 30% του μαχητικού F-16 και ανακατασκευάζονται και εξυγχρονίζονται τα αεροσκάφη, με συγχωρείτε, ναυτικής συνεργασίας P3 Orion. Πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να εγκαθιστούμε στα F-16 τις νέες συσκευές, αυτές που θα δημιουργήσουν το F-16V μέσω του προγράμματος αναβάθμισης του στόλου των μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια σχέση, όπως είπα, πολυδιάστατη, αφορά την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, αλλά και μια πλειάδα άλλων ελληνικών εταιριών με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Εσείς βέβαια εκπροσωπείτε τη Lockheed Martin και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για το F-16, τα οποία θα αναβαθμιστούν. Υπάρχει ένα σημαντικό κόστος για τον ελληνικό προϋπολογισμό. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν τι θα βοηθήσει αυτό την πολεμική αεροπορία και δεύτερον θα ήθελα να μου πείτε και για τα Orion και για την αναβάθμιση των Orion, για τα οποία είχε δημιουργηθεί και ένα ζήτημα εσωτερικό εδώ στην Ελλάδα σύγκρουσης μεταξύ κομμάτων. Ας ξεκινήσουμε από τα F-16. Το πρόγραμμα της αναβάθμισης των F-16 είναι ένα πρόγραμμα που η πολεμική αεροπορία και οι ένοπλες δυνάμεις το ήθελαν τουλάχιστον μία δεκαετία. Επιτέλους, η σημερινή κυβέρνηση απεφάσισε να το ξεκινήσει. Είναι μία διακρατική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ελλάδος και είναι μία συμφωνία στην οποία η Lockheed Martin, ως κατασκευαστής του αεροσκάφους, είναι η εταιρεία και ο φορέας που έχει σχεδιάσει τον εξυγχρονισμό, κατασκευάζει τα επιμέρους τμήματα, προμηθεύεται τις νέες ηλεκτρονικές συσκευές και η όλη εγκατάσταση, αφού πιστοποιηθεί από τη Lockheed Martin η αναβάθμιση, η όλη εγκατάσταση αυτών των τμήματων θα γίνει εδώ στην Ελλάδα στις εγκαταστάσεις της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας και άλλων ελληνικών εταιριών. Το F-16V αναβαθμισμένο θα είναι το πιο σύγχρονο μαχητικό F-16 στον κόσμο.
Άλλες χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει σε παρόμοια αναβάθμιση είναι η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν, η Νότιος Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άρα η Ελλάδα ακολουθεί ένα δρόμο για την αναβάθμιση του βασικού της μαχητικού, ένα δρόμο που είναι με ελάχιστο τεχνολογικό ρίσκο. Μέσω αυτής της αναβάθμισης, μεγάλος αριθμός τεχνογνωσίας και άλλων δυνατοτήτων και δεξιοτήτων πρόκειται να μεταφερθούν στην Ελλάδα σε Έλληνες τεχνικούς. Θα δώσει στην ΕΑΒ και σε άλλες ελληνικές εταιρείες πολλές εκατοντάδες ανθρωποέτη για πολλά χρόνια. Όσον αφορά το αεροσκάφος P3, Orion, είναι το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας. Είναι ένα αεροσκάφος το οποίο αποτελεί πρότυπο για επιχειρήσεις ναυτικής συνεργασίας, ανθυποβρυχιακές, επιχειρήσεις επιφανείας κλπ. Και το πρόγραμμα αφορά στην ανακατασκευή του αεροσκάφους και στην αναβάθμιση με νέο τακτικό επιχειρησιακό σύστημα. Τα αεροσκάφη αυτά, αναβαθμισμένα και ανακατασκευασμένα, θα πιστοποιηθούν για 15.000 ώρες πτήσεως. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 30 και πλέον χρόνια λειτουργίας. Και σε αυτόν τον τομέα το πολεμικό μας ναυτικό θα αποκτήσει το πιο σύγχρονο Orion στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο, που θα δώσει την ευκαιρία στο πολεμικό ναυτικό να μπορούν να διαφυλάσσουν τις ελληνικές θάλασσες, την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη και ό,τι άλλο απαιτηθεί. Κύριε Μπλέσσα, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στο CNN Greece. Σας ευχαριστώ και εγώ. Είχαμε πολύ ξαντά, αλλά... Όχι, ήταν...